Σε Γολγοθά εξελίχθηκε η εκδρομή δύο διαφορετικών ομάδων Ελλήνων ταξιδιωτών σε Πράγα και Βουδαπέστη. Οι πρώτοι εγκλωβίστηκαν για πολλές ώρες μέσα σε τουριστικό λεωφορείο κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας και οι δεύτεροι στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. Πάμε να δούμε τι είπαν στη Γεωργία Λαγού. Υπάρχει τρομερή εξάντληση. Είναι μέρες που όλοι θέλαμε να είμαστε στο σπίτι μας. Δηλαδή, μας βγήκε το ταξίδι μας ξινό σε όλους. Άλλοι άνθρωποι είχαν έρθει με απόκριση από άλλα αεροδρόμια, οπότε είναι πολύ περισσότερες ώρες εδώ πέρα από ό,τι είμαστε εμείς. Υπάρχει μια γενική ταλαιπωρία, μια γενική σύγχυση. Γυρνάνε όλοι εναντίον όλων στο τέλος. Μικρά παιδιά στα καρότσια. Και επιβάτες να κοιμούνται στα καθίσματα του αεροδρομίου περιγράφουν στον Αντένα τις δύσκολες χριστουγεννιάτικες συνθήκες στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. Κλείνουμε σχεδόν 24 ώρες. Και αν συνεχιστεί έτσι, θα πάμε και για δεύτερο 24ωρο. Ορισμένοι στο πάτωμα, άλλοι στις καρέκλες, άλλοι άνθρωποι έμειναν νότιοι. Τραγικό. Κοιμήθηκα στο πάτωμα. 2 ώρες μόνο, διότι μετά ήρθαν και μας σήκωσαν και μας έδιωξαν έξω. Τα μικρά παιδιά που υπάρχουν εδώ πέρα δεν προσφέρει κανένα χώρο ούτως ώστε να ξαπλώσουν τα παιδάκια. Ταλαιπωρία για περίπου 100 Έλληνες που ήθελαν να επιστρέψουν χθες αεροπορικό στην Αθήνα, αλλά παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο της Ουγγρικής πρωτεύουσας για πάνω από 21 ώρες. Καταγγέλουν πως είχαν μείνει χωρίς φαγητό και με την αστυνομία να έχει επιθετική συμπεριφορά απέναντί τους. Δεν μας έχουν προσφέρει φαγητό. Κάποια στιγμή μόνο έφεραν νερό, το οποίο εγώ προσωπικά σαν Άννα δεν το θεωρώ αρκετό. Μας το έφεραν, μοίρασαν για 2 λεπτά 2 γυναίκες και μετά εξαφανίστηκαν όλοι. Ήταν όλοι αγενέστατοι, μας έφεραν και την αστυνομία. Πήγαμε από εδώ και από εκεί στο αεροδρόμιο, δεν υπήρχε τίποτα ανοιχτό, τίποτα. Ούτε φαρμακείο δεν έχει το αεροδρόμιο. Ήρθανε το πρωί, μας έδιωξαν με τις κλωτσιές από την πύλη μας. Η πτήση τους ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά κυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να βρίσκονται στο αεροδρόμιο χωρίς κανένας να τους ενημερώσει. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Το μόνο που μας έλεγαν ήταν ότι δεν γνωρίζουν, περιμένουν και αυτοί από κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας. Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, δίπλα στους εγκλωβισμένους βρέθηκε ο Έλληνας πρέσβης, ο οποίος προσπάθησε να βρει λύση, αλλά και να τους καθησυχάσει. Τελικά, λίγο μετά τις 3, οι Έλληνες επιβάτες επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο για την πατρίδα. Σε εφιάλτη μετατράπηκε όμως και το ταξίδι των Χριστουγέννων για 100 Έλληνες επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί 17 ώρες σε 2 τουριστικά λεωφορεία και εν μέσω κακοκαιρίας στο εθνικό δίκτυο που οδηγεί από την Πράγα στη Βιέννη. Λόγω σφοδρής χιονοθύελλας στο 100 χιλιόμετρο Πράγας Βιέννης, εκεί κολλήσανε παντελώς και εγκλωβιστήκανε για 17 ώρες. Μείναμε μετά από τόσες ώρες από ό,τι καταλαβαίνετε, χωρίς νερό, χωρίς τροφή, κάτι ήθελαν να πάρουν την φαρμακά τους. Ήταν πολλοί κόσμος, πολλά οχήματα, εγκλωβισμένα από γιοταχή, ταλίκες, στον δρόμο εδώ. Ο Γολγοθάς των 100 επιβατών έλαβε τέλος τα ξημερώματα όταν συνοδεία περιπολικών και χιονιστικών, τα λεωφορεία ξεκίνησαν και πάλι το ταξίδι προς τον προορισμό τους.